εβδομάδα. Τι κάνεις? Άρα δεν μπορείς να φανταστείς τι έκανα χθες το βράδυ. Κοιμήθηκα και ξύπνησα το 2023 σε κάτι vlog μας λέει. Ξεκίνησα να βλέπω βιντεάκια σε μια πλατφόρμα που λέγεται YouTube. Μια συνάντησης. Ναι, έχουμε το ίδιο όνομα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα ξαναπέσω για ύπνο σήμερα και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Γεια σας παιδιά, σας καλωσορίζω και επίσημα στα vlog μας αυτής της χρονιάς, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα είναι 5η, 30 Νοέμβρη και μπορεί εσείς να έχετε δει ήδη 3 προγυρισμένα βίντεο, αλλά σήμερα θα δείτε το ταξιδάκι που πήγαμε στην Χαλκίδα και στην Αθήνα. Πάμε για δουλειά, αλλά και για διασκέδαση. Έχει ο Γιάννης meeting στην εταιρεία του το Σάββατο και φεύγουμε από 5η να πάμε Χαλκίδα για να βγάλουμε και τα διαβατήρια των κοριτσιών, γιατί πρώτο Θεούλης λέμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό το επόμενο διάστημα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί έχω ακούσει διάφορα για αυτό το γραφείο έκδοσης διαβατηρίων στη Χαλκίδα, ότι δεν είναι και πάρα πολύ εξυπηρετικό. Πρέπει να πας εκεί και από πάρα πολύ νωρίς για να πιάσεις σειρά. Οπότε θα κάνουμε εκεί μια διανυκτέρευση για να μπορέσουμε να ξυπνήσει ο Γιάννης αύριο πουρνό-πουρνό, να πάρω πιάσει θέση. Έχω ετοιμάσει βαλιτσούλα, έχω βγάλει το πλυντήριο, το έχω βάλει στεγνοτήριο, έχω μαγειρέψει γιατί θα φάμε πρώτα. Θα γυρίσει και η Αναστασία από το σχολείο. Να πάει και ο Γιάννης σούπερ μάρκετ, να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη εβδομάδα, γιατί ξαναφεύγει ταξίδι τη Δευτέρα, οπότε δεν θα προλάβει. Και ναι, ξεκινάμε αυτό το vlog. Ξεκινάμε τα vlog μας και επίσημα με τα καθημερινά, δηλαδή θα είμαστε μία μέρα back. Και ελπίζω έτσι να σας κρατήσω καλή παρέα. Σας τα είπα κιόλας στο πρώτο vlog, αλλά τα ξαναλέω γιατί τώρα είναι λίγο πιο άμεσα. Μετά τη Χαλκίδα λοιπόν, αύριο, πρώτο Θεός Παναγίτσα μου, να ξεπερδέψουμε με τα διαβατήρια, θα πάμε στην Αθήνα στον αδερφό μου. Θα κάνουμε και εκεί τα σχετικά μας. Ελπίζω να τα πάω καλά με τη διατροφή μου, γιατί έχασα 600 γραμμάρια αυτή τη βδομάδα με πολύ κόπο και βάσανο. Αυτός ο δεύτερος μήνας δεν ήταν πάρα πολύ καλός, παιδιά, γιατί έχανα, τα έπαιρνα. Έχανα, τα έπαιρνα. Είναι ένα συγκεκριμένο βάρος το οποίο είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το βάρος. Δεν πέφτω πολύ εύκολα από αυτό και η αλήθεια είναι ότι έχω δυσκολευτεί. Ωστόσο, βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά πάνω μου, στα ρούχα μου και στη διάθεσή μου και σε όλα αυτά. Αλλά αυτή η ρημάδα ζυγαριά δεν πέφτει. Θα σας κάνω και λίγο αποκάλυψη τα τατουάζ μου. Γιατί εκεί είχαμε μείνει και σας είχα πει ότι θα σας τα δείξω σε κάποιο vlog μας. Τους βάζω ακόμα κρεμούλα. Για άλλες περίπου μία εβδομάδα θα τα βάζω. Είναι το Α για την Αναστασία και το Ι για την Ισαβέλα. Με ρωτάτε στα σχόλια αν πόνεσα. Δεν πόνεσα καθόλου, καθόλου όμως. Δηλαδή πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Έχει πάρα πολύ γρήγορη αποθεραπεία και το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και επειδή είναι μικρούλια και λεπτά, δεν έχουν σκιές, δεν έχουν έτσι πολλά πράγματα, οπότε έχει πολύ εύκολη αποθεραπεία. Ήδη είναι αρκετά ενυδατωμένα, φαίνεται δηλαδή ότι αρχίζει και γίνεται καλά το δέρμα. Και ναι, αυτές τις ερωτήσεις μου κάνατε, αυτά είναι τα τατουαζάκια μου και τα αγαπώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι, να πάμε Χαλκίδα και θα τα πούμε από εκεί ξανά. Και μπήκαμε στο δωμάτιο, το μπάνιο, εδώ είναι για να αφήσουμε τη βαλίτσα μας, πάρκο για το μικρούλι, τεράστιο κρεβάτι για μας και για την Αναστασία, τηλεορασούλα και θέα πρέπει να βλέπει, εντάξει, τα σπιτάκια εδώ. Πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο. Πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς μου αρέσει γιατί κοιτάξτε πόσο προσεγμένα είναι του μωρού. Το σεντονάκι, την όλα μουρουδιακά. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ναι, και οι πετσέτες, κοιτάξτε τις πετσέτες. Είναι φτιόγκος. Και το μπάνιο είναι τελείο. Και το μπάνιο είναι. Πρόσφατα το έχουν ανακοινήσει. Το ξενοδοχείο. Μια χαρά. Τους ξέρουμε. Είναι το Jones στη Χαλκίδα για όποιον θέλει. Ήρθαμε να αφήσουμε πραγματάκια, να πάμε λίγο τουαλέτα, να σενιαριστούμε και πάμε παιδότοπο. Θα έρθει και ο αδερφός μου με την ύφη μου και το μικρό μάλλον. Να φάμε μετά, μάλλον γιατί είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Οπότε πάμε να παίξουν τα μικρούλια λίγο και να πιούμε κι εμείς καφέ. Μουσική.
ήρθε ο αδερφός μου με τη γυναίκα του και το μικρουλίκι και πάμε να φάμε τώρα. Φύγαμε το παιδότοπο και πάμε για μάσα. Να βλέπετε, ήρθαμε στον Ηρακλή, λίγο πιο έξω από τη Χαλκίδα, που έχει πολύ ωραίο φαΐ, λέει. Και λίγο παιδική χαρά να παίξουν τα μικρούλια. Κάναμε και λίγα ψώνια, θα σας τα δείξω μετά. Γυρίζουμε τώρα σπιτάκι να δούμε τι θα φάμε. Επιστρέψαμε από τη βόλτα. Πάμε να σας δείξουμε τα λίγα πραγματάκια που πήραμε. Η Αναστασία ήθελε έτσι δύο μπλουζίτσες. Πήρα από τα Μπέρσκα αυτό εδώ το φούτερ, το μαύρο. Είναι oversized. Πολύ πολύ ωραίο. Πήρα αυτό εδώ το ζιβάγκο, το λευκό. Είναι και πολύ ζεστό, είναι crop top. Πολύ ωραίο και αυτό. Πήραμε εννοείται μία τριάδα lip gloss η οποία τα έχει μικρή εκεί από εκεί. Λαστιχάκια για τα μαλλιά και αυτή τη θήκη για ακουστικά. Αυτά πήραμε, δεν πήραμε κάτι το ιδιαίτερο. Πάμε τώρα από εκεί να δούμε τι θα φάμε. Για να κοιμηθούμε λίγο και τα μικρά. Το απόγευμα θα πάμε στην κουνιάδα μου. Να πιούμε καφεδάκι και να περάσει και η ωρίτσα μας. Μια χαρά. Σηκωθήκαμε, η ώρα είναι 5 και κάτι. Κοιμήθηκα λίγο γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε ξυπνήσει από τις 5. Δεν σας είπα σήμερα την εμπειρία μας με τα διαβατήρια. Θα γυρίσω την κάμερα και θα σας τα πω όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί η μικρή κλαίει έξω. Ξυπνήσαμε λοιπόν 5 και. Ο Γιάννης έφτασε στο αστυνομικό τμήμα 6 παρατέταρτο. Να πω αρχικά ότι εμείς σε ολόκληρη την Εύβοια έχουμε μόνο ένα γραφείο στη Χαλκίδα που εκδίδει διαβατήρια, κανένα άλλο.
Και η Χαλκίδα από εμάς είναι 2 ώρες, όπως επίσης και από την Νότια Εύβοια είναι 2 ώρες. Ξυπνήσαμε λοιπόν 5 και για να πάει ο Γιάννης 6 παρά για να κρατήσει θέση. Δεν είναι με ραντεβού, για να ξαναπώ, σε περίπτωση που κάποιος δεν ξέρει. Δεν κλείνει ραντεβού για τα διαβατήρια όπως είναι με τις ταυτότητες παράδειγμα. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό και θα μπορούσε να το κανονίσεις, αλλά όχι. Πας και περιμένεις απλά στην ουρά. Έφτασε λοιπόν κατά τις 6 παρατέταρτο, ήταν πρώτος. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι δεν τον αφήνουν να φύγει για να έρθει να μας πάρει κατά τις 7 και, γιατί αλλιώς θα χαθεί η σειρά. Οπότε πήραμε ταξί, πήγαμε εμείς εκεί, πήγε το καφέ όλος πάνω μου στα πρώτα 10 λεπτά, σίσκα τι έγινα. Περιμέναμε, άργησε αυτός να ανοίξει το γραφείο, ήρθε κατά τις 8, τα βγάλαμε τέλος πάντων. Μπερδεύτηκε με το όνομα της Ισαβέλλας, γιατί νόμιζε ότι τη λένε Σαβέλα και όχι Ισαβέλα. Τέλος πάντων, ευτυχώς είχα πάρει μαζί μου και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για να μπορέσει να γράψει σωστά τα ονόματα. Ευτυχώς, γιατί δεν μπορούσε να το καταλάβει. Παρόλο που του έλεγα τα γράμματα ένα-ένα, δεν μπορούσε να το διανοηθεί ο άνθρωπος. Νόμιζε ότι ήταν Σαβέλα το όνομα. Τέλος πάντων, τελειώσαμε με αυτό. Πολύ ταλαιπωρία για εμάς που δεν έχουμε κοντά γραφείο που να εκδίδει διαβατήρια. Αλλά εντάξει, θα είναι έτοιμα σε καμία εβδομάδα, οπότε μια χαρά. Δεν σας γύρισα πολλά, ήπιαμε το καφεδάκι μας, τα είπαμε. Γυρίσαμε σπίτι τώρα, παρήγγειλα μια ωραία σαλάτα με κοτόπουλο να φάω. Θα σας τη δείξω. Και σας κλείνω να πάω να πέσω για ύπνο, γιατί θέλω να κοιμηθώ σαν τρελή. Είμαστε από τις 5 ώρες στο πόδι. Και τα λέμε αύριο. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, Σαββατάκι σήμερα. Είμαι εδώ με τα κορίτσια μόνη μου. Ο Γιαννάκος πήγε για meeting στην εταιρεία του. Ο αδερφός μου πήγε για δουλειά, η νύφη μου πήγε για δουλειά. Και έχουμε εδώ το Μαργετάκι, το Ισαβελάκι και το Αναστασάκι. Η Αναστασία διαβάζει γιατί γράφει γλώσσα τη Δευτέρα. Μας έχουν πεθάνει στα τεστ, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και γράφουν πολλά τεστ. Ναι, τώρα εδώ τα κορίτσια μαγειρεύουν στην ψεύτικη κουζίνα με τα πιατικά τους. Και ευχηθείτε μου καλή τύχη να τα πάω καλά με 3 παιδιά. Η νύφη μου έχει βάλει και το φαΐ στο φούρνο. Κοτόπουλο με πατατούλες στο φούρνο σήμερα και σαλατούλα. Οπότε μια χαρά. Ας ελπίσουμε να κοιμηθούν και λίγο πιο μετά το μεσημέρι, γιατί είναι στην ίδια ηλικία και έτσι λίγο έχουν την κοντρίτσα τους. Σήμερα η μέρα προβλέπεται χαλαρή στο σπίτι το πρωί. Πιο μετά το απόγευμα λέγαμε να πάμε σε ένα παιδότοπο που έχουν και μια κοπέλα η οποία τους κάνει και μουσικοκινητική, χορευτικά, τραγουδάκια και τέτοια. Αν έρθει ο Γιάννης σύντομα και είναι ξεκουραστική η υπόλοιπη από τη δουλειά, θα πάμε. Δεν ξέρω ειλικρινά τι θα κάνουμε, θα είναι μια πολύ χαλαρή μέρα. Πάω να σας αφήσω να παίξουμε με τα κουζινικά μας και θα επανέλθω πιο μετά. Γύρισε ο Γιαννάκος, έκανα και εγώ το μπανάκι μου, γύρισε και η νύφη μου και έρχεται και ο αδερφός μου και θα πάμε σε παιδότοπο να παίξουμε τα μικρούλια. Στο Τέμπερα που είναι της Λίνα Σακά, έμαθα, της ηθοποιού. Ένα καφέ με δημιουργική απασχόληση για τα μικρά. Τώρα είναι μέσα, τα έχει μαζέψει όλα σε τραπεζάκια και παίζουν με τέμπερες. Ορίστε, εδώ, αυτό είναι. Το βλέπετε γιατί έχει και πολύ φωτισμό. Να το, εδώ το βλέπετε. Οπότε πάρα πολύ ωραίο. Να ξέρετε, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, επειδή κάνουν και πάρτι, μπορεί να πρέπει να κλείσετε τραπέζι αν θέλετε να έρθετε. Είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάρα πολύ ωραίο και έχει μέσα, νομίζω, γύρω στις 4-5 κοπέλες βλέπω που ασχολούνται ενεργά με τα μικρά. Δηλαδή κάθεσαι, πίνεις εσύ έξω τον καφέ σου και αυτά μέσα παίζουν. Πολύ ωραία ιδέα για καφέ. Λοιπόν, πάμε να πούμε το καφεδάκι μας, να γυρίσουμε μετά σπίτι. Θέλουν μπέργκερ σήμερα και δεν θα πω όχι, γιατί έχω ελεύθερο.
πήγαμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πάτε αν είστε έτσι εδώ κοντά στην περιοχή. Πέρασαν ωραία και τα παιδιά, κάναν έτσι δημιουργικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Πάμε τώρα σπίτι να παραγγείλουμε μπέργκερ που θέλουμε. Και κάπου εδώ θα σας κλείσω το vlog. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, να κάνετε like και εγγραφή, γιατί έρχονται πολλά ωραία βίντεο τώρα για το Δεκέμβρη. Θα σας κλείσω με τελευταίο πλάνο το μπέργκερ. Yeah.